Αν αγοράσετε φράουλε από τη Μανολάδα Ηλία, να σκεφτείτε ότι είναι γεμάτε με αίμα μεταναστών. Στι 17 Απριλίου, πάνω από 20 μετανάστε που ζητούσαν τα δεδουλευμένα του πυροβολήθηκαν από του εργοδότε του. Η ελληνική κυβέρνηση προστατεύει του δολοφόνου, οι οποίοι δρούν με την υποστήριξη τη Χρυσή Αυγή. Είναι μία μόνο από τι αφήσει που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και καλούν του Έλληνε καταναλωτέ να κάνουν μποϊκοτά στι φράουλε από τη Μανολάδα. Φράουλε που στάζουν αίμα. Πίτα με φράουλε σε σχήμα νεκροκεφαλή και φράουλα στη θέση τη καραμπίνα. Πολύ σύντομα δημιουργήθηκαν στο Twitter και το Facebook ανάλογε σελίδε. Την ίδια ώρα το γύρο του διαδικτύου παγκοσμίω κάνει είδηση για την επίθεση στου μετανάστε τη Μανολάδα. Με εκτενεί αναφορέ τα μεγαλύτερη δισογραφικά μέσα να παράγουν την είδηση, δίνοντα έμφαση στην κακομεταχείριση των μεταναστών και στην παράνομη απασχόληση. Ο τραυματισμό των εργατών περιγράφεται με τα πιο μελανά χρώματα. Πυροβολισμοί σε αγρόκτημα στην Ελλάδα. 30 τραυματίε σε διαμάχη για την πληρωμή, αναφέρει το BBC στο σχετικό δημοσίευμα και επισημαίνει ότι το περιστατικό σήμανε ένα αυξανόμενο κύμα ρατσιστική βία, που δείχνει ότι η δημοκρατία είναι σε κίνδυνο. Επίση, το ίδιο μέσο αναφέρει ανέδειξε το ρόλο του νεοναζιστικού κόμματο Χρυσή Αυγή. Στο άρθρο του Sky News με τίτλο Ελλάδα, μετανάστε πυροβολήθηκαν μετά από μισθολογική διένεξη, τονίζεται ότι η Μανολάδα έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο για βία κατά μεταναστών. Η Ελλάδα είναι πύλη εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για πολλού μετανάστε, κυρίω από την Ασία και την Αφρική, γράφει το Reuters στο σχετικό δημοσίευμα, υπογραμμίζοντα ότι οι περισσότεροι από εκείνου που βρίσκουν δουλειά στην Ελλάδα απασχολούνται παράνομα, ενώ ποσοστό μεγαλύτερο του 40% των ανασφάλιστων εργαζομένων στη χώρα είναι μετανάστε. Εκτενή ρεπορτάζ φιλοξενήθηκαν και στι ισοσελίδε τη Ουάσιγκτον Post, του ABC News, του Al Jazeera και του Αυστραλιανού SBS.